θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί για μια ακόμα φορά φαίνεται ότι με τη συνεργασία που έχουμε με τα ερευνητικά ιδρύματα αποδίδει καρπούς. Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανέλαβε αυτό το έργο σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, που θέλω να το ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή τη συνεργασία που έχουμε, και με το ΛΧΕΘΕ, και υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για τις υποδομές που χρειάζεται για την επέκταση των υποδομών του ΕΛΚΕΘΕ με προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων. Η επίγορηση θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ιερακλείου και συνεχίζουμε πολύ σύντομα και με άλλα έργα στην Κρήτη τα οποία δείχνουν τον δρόμο για την ανάπτυξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του νησιού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψη, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, και όλου του συνεργάτε για αυτή τη συνεργασία. Είναι πράγματι ένα, μια ημέρα σταθμό για την αναπτυξιακή πορεία του κέντρου. Ε, μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που γίνεται μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Οπότε, αν θυμάστε, το, το τότε η Θαβίκ έκανε τις, ξεκίνησε τι εγκαταστάσει που έχουμε τώρα στην πρώην Αμερικανική βάση γουρνών. Αναβαθμίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τι ερευνητικέ ικανότητε που έχουμε και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που χρονίζανε για πολλά χρόνια. Όπω, παραδείγματο χάρη, η έλλειψη κάποιου κτηρίου που θα φυλάσσονται και θα συντηρούνται τα, τα πλωτά μέσα, καθώ επίση και τα υποβρύχια μέσα του, του ΕΛΚΕΘΕ. Επίση, δημιουργείται καινούριο σταθμό για την επεξεργασία του νερού, αντλιοστάσιο και συστήματα φίλτραση του, του νερού. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι ένα κτίριο που θα κοστίσει τελικά μαζί με τον εξοπλισμό που θα πάρει γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ και θα αντιμετωπίσει τι ανάγκε που έχουμε σε γραφεία και εργαστήρια. Πολύ σημαντικό είναι επίση ότι εγκαινιάζονται με αυτό το κτίριο, δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε δύο νέε πολύ σημαντικέ ερευνητικέ κατευθύνσει. Η μία κατεύθυνση είναι να κάνουμε συλλογέ ζωντανών μικροοργανισμών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνει τεράστιε δυνατότητε για έρευνε, κυρίω όσον αφορά τη βιοτεχνολογία, την παραγωγή δραστικών ουσιών όπω φαρμάκων, καλλιντικών κλπ. Και το δεύτερο είναι ένα εργαστήριο που εξυπηρετεί την θαλάσσια οπτική που είναι ένα τομέα που έχει να κάνει με την βαθμονόμηση των δορυφόρων. Και υπάρχει μόνο ένα τέτοιο τομέα τώρα στον κόσμο. Και η Κρήτη διεκδικεί να είναι το δεύτερο μέρο στο οποίο θα υπάρξει ένα τέτοιο σταθμό για τη βαθμονόμηση των δορυφόρων. Όταν λέτε ε, βαθμονόμηση των δορυφόρων, λίγο πιο εκλαϊκευμένο το θέλω. Ναι, οι δορυφόροι πρέπει να έχουν κάποια σημεία αναφορά στο έδαφο για να μπορούν να ξέρουν πού ακριβώ βρίσκονται. Δηλαδή, και αυτοί, όπω όλα τα μηχανήματα χάνουν πιθανώ το, το, τον εντοπισμό του σημείου πάνω από το οποίο βρίσκονται. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να υπάρχουν κάποια, ε, κάποια όργανα και κάποιε εγκαταστάσει στη θάλασσα, κυρίω, γιατί η θάλασσα έχει κάποια πλεονεκτήματα όσον αφορά στο, στο, τον τομέα. Από τα οποία μπορεί να επικοινωνούν οι δορυφόροι και να επιβεβαιώνουν σε ποιο θέση βρίσκονται.